Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Σήμερα το βράδυ και είναι τον Καρνάβαλο. Και για να είμαστε στο κλίμα της ημέρας, εμείς θα τον κάψουμε τον Καρνάβαλο, θα κατεβάσουμε τις μάσκες και θα δείξουμε τα πραγματικά πρόσωπα κάποιων κυρίων. Κύριε Ευελάνη, αν δεν έχετε αντίρρηση, να φύγει το σήμα της εκπομπής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κίτρινο τύπο, τον αποδιοπομπαίο τράγο των κριτικών της τηλεόρασης. Όχι όλων, αλλά μιας μερίδας εντεταλμένων κυρίων και κυριών. Βέβαια, όσο μας κυνηγάνε, τόσο το χαιρόμαστε εμείς. Ανοίγει η όρεξη και γιγαντώνεται το κέφι μας. Το λέω και το πιστεύω. Και αυτός ο φακός, μπορείτε κύριε Βελάνη να έρθετε πιο κοντά ακόμα, αυτός λέω ο φακός. Δεν μπορεί να πει ψέματα στον κόσμο που μας κοιτάζει στα μάτια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ γιατί μας εμπιστεύεστε και έρχεστε κοντά μας. Τόσο για την ενημέρωση όσο και για την ψυχαγωγία σας. Πάμε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στον Κίτρινο Τύπο και αυτή την Κυριακή. Είμαστε εδώ με μία σειρά από πολύ ωραία θέματα. Πραγματικά ωραία θέματα που έχουν ενδιαφέροντα θέματα γιατί ωραία στην κυριολεξία της λέξης δεν είναι τα θέματα. Αυτά έχουν σχέση με την παράνομη δράση κάποιων αστυνομικών. Και εμείς δεν γενικεύουμε, ούτε ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δυστυχώς όμως τα φαινόμενα αυτά αρχίζουν να αυξάνονται τον τελευταίο καιρό. Σαν βόμβα έπεσε στην Θεσσαλονίκη η είδηση, η καταγγελία της ανήλικης 17χρονης ότι την βίασε αστυφύλακας του 10ου αστυνομικού τμήματος της Νεάπολης, ο Γιώργος Χάταλης. Απέναντι μου υπάρχει μία γυναίκα που έπεσε θύμα, σύμφωνα με τα καταγγελόμενα του ιδίου αστυνομικού και που για ευνόητους λόγους εγώ δεν μπορώ να δώσω το όνομά της και εσείς δεν θα μπορέσετε να δείτε το πρόσωπό της. Θα ακούσετε όμως την φωνή της, θα την παρακαλέσω να έρθει εδώ κοντά μου. Ελάτε κοντά μου, ελάτε. Ελάτε, καθίστε εδώ, σε αυτή την καρέκλα. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και σας ευχαριστώ. Ή αν θέλεις, ευχαριστώ να μιλήσουμε στον ελληνικό, να υπάρχει μια οικειότητα, υπάρχει και το track του φακού από τη μια πλευρά, από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει αυτή η δυσκολία της επικοινωνίας και αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι να βγει ένας άνθρωπος να πει αυτά που έπαθε και τα όσα τράβηξε κάτω από ένα καθεστώς τρόμου και εκβιασμού. Έχω ακούσει ήδη την ιστορία σας, είναι τραγική, είστε κι εσείς, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελόμενα και το λέω αυτό γιατί ο άνθρωπος δεν δικάστηκε ο συγκεκριμένος. Σύμφωνα λοιπόν με τα καταγγελόμενά σας θύματα, θύμα του αστυνομικού Γιώργου Χάταλη, του αστυφύλακα, στην ίδια πόλη, στην Θεσσαλονίκη. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δράμα αυτής της κοπέλας. Θα ακούσετε τις δικές της καταγγελίες, θα συγκρίνετε την δική σας περίπτωση και ο κόσμος θα παρακολουθήσει αυτή την αθλειότητα. Εάν τα πράγματα συνέβησαν έτσι όπως τα περιγράφει η ανήλικη από την συμπρωτεύουσα ή από την πρωτεύουσα του Βορρά και των Βαλκανίων για να δικούμε και τους πατριώτες μας επάνω. Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να δούμε πώς άρχισε αυτή η ιστορία από το αστυνομικό δελτίο και από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης. Πάμε να το δούμε μαζί. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου διάλεξε ο αστυνομικός τέρας για να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Βιασμός. Όλα άρχισαν όταν η 17χρονη, επειδή καθυστέρησε με τις φίλες της σε καφετερία και φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της, μετέβησε στο αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης. Στόχος της να εξευμενήσει τους γονείς της με την παρουσία αστυνομικού. Ο αστυφύλακας Γεώργιος Χατάλης προσφέρθηκε να τη βοηθήσει. Τα σχέδιά του όμως ήταν άλλα. Γι' αυτό το πήγε σπίτι του και το κράτησε μέχρι το πρωί.
Το παιδί ήταν παρθένος, το χάλασε το παιδί, φύση παραφύση, και το έχει κάνει μεγάλη ζημιά, ψυχολογικά αισθάνεται πολύ άσχημα. Η βοήθεια η οποία της παρεσχέθη ήταν από κάποιον αστυνομικό, τελικός, να την πάρει στο διαμέρισμά του και να τη βιάσει. Ό,τι περιγράφει η μικρή, ό,τι έγινε πριν μερικές μέρες, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μας το είπε την ίδια μέρα, μας το είπε μετά από μέρες, τη Δευτέρα το πρωί μας το είπε, γιατί φοβήθηκε. Λέει ότι ήρθαμε στο σπίτι μου, στις 9 και κάτι μαζί, κάναμε έρωτα, κατόπιν φύγαμε από το σπίτι μου, πήραμε σουβλάκια και επιστρέψαμε και ξανακάναμε έρωτα. Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να βιαστεί μια γυναίκα σε ένα σπίτι, να βγει, να...